Αγώνας είναι μια προσφορά από την mat90.com, το πρώτο site προγνωστικών στοιχήματος βασιζόμενο σε αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης. Αγοράστε τη σημεία σας, πληρώστε για τις νίκες σας. Κάντε την εγγραφή σας τώρα στη mat90.com. Φίλοι και φίλες, γεια σας. Βρισκόμαστε εδώ στο γήπεδο το πλαστικό της Τριανδρίας, όπου θα σας μεταδώσουμε το παιχνίδι μεταξύ των ΙΕΚ Δέλτα και της Δόξα Ασίρου στα πλαίσια του κυπέλλου της Ένωσης Προεδρικών Σωματείων Μακεδονίας. Είμαστε στη φάση των 8, 4 παιχνίδια έχουμε σήμερα, μάλλον 3 γιατί αναβλήθηκε η αυγή, και διαιτητής εδώ είναι ο κ. Φουστανάς με Χατζηβασιλείο και μπορεί τους βοηθούς και βέβαια μια συνεργασία πάντα του Γιάννη Μιλωνά στο ΟΔΕ TV και του Μάικη Λιντάρη. Ξεκίνησε το παιχνίδι εδώ στην Τριανδρία, παιχνίδι κυπέλλο για τους 8 της ΕΠΣΗΜΗ. 8 οι ομάδες, 4 θα περάσουν. Χατός. Από την άλλη μεριά θα γίνει σέντρα Σιρτά, το σούτ που θα γίνει πάνω σε σώματα. Νέο σούτ και από τον Άντζο, η μπάλα ψηλά. Καλή φάση, πρώτη καλή τελική και ευκαιρία για την ομάδα των ΙΕΚ Δέλτα. Νικηφόρης θα γυρίσει και τελευταία στιγμή θα την πιάσει ο τερματοφύλακας Καραβελίδης. Τάχατος πέρασε, ξαναπέρασε. Τάχατος στο σουτ, απόδοση από τον Καραβελίδη. Πολύ μεγάλη φάση με τον Τάχατο, αφού πέρασε 2-3 αντιπάλους. Θα κάνει σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Καραβελίδης θα αποκρούσει. Συνεχίδης πάντα και Ιωακιμίδης προσπαθεί να βγάλει τον Μαυροματίδη. Μαυροματίδης στο σουτ, μπάκα δίχτυα. Μαυροματίδης αριστερό και 1-0 για τα ΙΕΚ. Ευνηδιάστηκε ο Καραβελίδης, έμπασε καλή θέση και με αριστερό, αριστερή μπανάνα μπορώ να τη χαρακτηρίσω, θα κάνει το 1-0, εκπληκτικό γκολ, δίνει προβάδισμα ενός τέρματος στην ομάδα των ΙΕΚ. Γκολ που ίσως δεν το περίμενε κανείς, μια και ήταν και αρκετά μακριά, όμως διάβασε τη φάση καλά ο Μαυροματίδης και πλάσαρε ιδανικά. 1-0. Μίδης θα κάνει τη σέντρα, δεν θα περάσει. Πάνε και η Φέτης βάζει το σώμα του καλά. Και φάουλ, χέρι θα δώσει στην αρχή της φάσης ο διαιτητής και δέχεται διαμαρτύρηση από τον πάγκο. Βέβαια τώρα εκεί που είναι ο Νικηφορίδης, για να δούμε. Νικηφορίδης, πέρσι ο Νικηφορίδης θα τη γυρίσει τώρα και τελευταία στιγμή σε κόρνερ, σε πλάγιο από τον Κακοτρίχη. Σφέτκος ελέγχει. Σφέτκος στο κρεμαστάκι του Ναυραμίδη. Νικηφορίδης, Νικηφορίδης και το γκολ. Νικηφορίδης και πλασέ αριστερό και γκολ για την ομάδα των ΙΕΚ. 2-0 βάζει τις βάσεις για πρόκληση η ομάδα των ΙΕΚ με αυτό το με τα ατομική ενέργεια καλύτερα μπορώ να πω του Νικηφορίδη, ο οποίος με το αριστερό θα κατορθώσει να παραβιάσει την αιστεία του Καραβελίδη που ήταν έξω και θα κάνει το 2-0, θα δώσει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα των ΙΕΚ. Κάνει την μπάλα παραλίκης τώρα. Μαυροματίδης για τον Αβραμίδη. Αβραμίδης, το σούτ του Αβραμίδη. Θα αποκρούσει ο Καραβελίδης τελευταία στιγμή. Θα πέσει ο Καραβελίδης στο αριστερό. Αυτό του Αβραμίδη το αποκρούσει. Παραμένει Άντσος. Μακρινή μπαλιά, πολύ ωραία μπαλιά για τον Νικηφορίδη. Νικηφορίδης μας την παίρνει. Νικηφορίδης στο σούτ. Νέο σούτ και τώρα φάουλ, επιθετικό φάουλ. Η σέντρα που θα γίνει. Καθυστέρησε εκεί, το σουτ πάει να γίνει, πάνω στην κίνηση Σιμιδαλάς, αριστερό, δυνατό, ψηλά η μπάλα. Αγώνας είναι μια προσφορά από την mat90.com, το πρώτο site προγνωστικών στοιχήματος βασιζόμενο σε αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης. Αγοράστε τη σημεία σας, πληρώστε για τις νίκες σας. Κάντε την εγγραφή σας τώρα στη mat90.com. Δεύτερο μήχρονο εδώ στην Τριανδρία, η ΕΚ Άσυρος 2-0 από το πρώτο μέρος. Καραμπατάκης θα γεμίσει, θα περάσει από όλους, Μπάγιος στο σούτ που θα γίνει. Χέρι όμως πάνω στο νεαρό. Είναι το κόρνερ αυτό
Εκτελέστηκε το κόρμα στην περιοχή, θα πηδήξει ψηλά εκεί. Δεν ήταν σούβλατζης, πήρε. Δεν περνάει παλιά του Γιαγιακού. Ακουτήγης είναι εκεί. Θα γίνει το λάθος. Διορθώνει ο Γιαγιάκος. Offside όμως ο Βραμίδης. Περνάει βέβαια τώρα. Πέρασε ο Νικηφορίδης. Νικηφορίδης θα κάνει το σουτ. Το σουτ που έγινε εκεί. Δυνατό το σουτ του Τάχατο όμως με τα πόδια. Ο Ντρα. Ούτε αυτή η μπάλα θα περάσει. Αλλά για μια πλευρά για τον Νικηφορίδη. Το σουτ που θα γίνει πάλι πάνω στην κίνηση. Κεφαλιά και τον γκολ. Το σουτ έγινε από τον Τάχατο. Κεφαλιά από τον Τάχατο και 3-0. Πήρε το ριμπάν ο Ταλάντος, πήδηξε το ρόσο μόνος του. Ο ίδιος έκανε το σουτ, κατευθείαν πάνω στην κίνηση. Θα αποκρουστεί από τον Καραβελίνη, θα πάρει την κεφαλιά και θα κάνει μόνος του εντελώς το 3-0 για την ομάδα των ΙΕΚ. Έγινε το λάθος τώρα εκεί από τον Τρικαλόπουλο και φεύγει Αβραμίδης. Αβραμίδης πάντα. Αβραμίδης το σουτ και μόνος εντελώς τώρα από Αβραματίδης και 4-0. Διαστάσεις 3 μου πάει να πάρει αυτή η νίκη. 4-0 για την ομάδα των ΙΕΚ με τον Μαυροματίδη και βέβαια όλα ξεκίνησαν από το λάθος στην επίθεση που έγινε από πλευράς Ασύρου και ήρθε αυτό το 4-0 από τον Μαυροματίδη. Έγινε η σέντρα σουτ μέσα στην περιοχή και θα την, ο Καραβελίνης με δεύτερη προσπάθεια θα την μπλοκάρει. Ο Καραβελίνης στην αρχή απέκρουσε. Έχουμε αλλαγή. Θα βγει ο Τάχατος για να μπει ο Στρουμπίνης. Ο Ρωματίδης. Όχι. Ο Δωρίδης. Κοκορίνγκος δεν περνάει. Τώρα Νικηφορίδης. Νικηφορίδης στο σουτ. Το σουτ και πολύ μεγάλη απόκριση από τον Καραβελίδη. Λόντας. Κάνει τη σέντρα κεφαλιά. Ο Τάσης από όλους. Λικέρι. Είναι μια καλή φάση για την ομάδα της Ασύρου. Ο Λικέρι. Είναι εκεί. Ήταν ο Καταρόπουλος. Τώρα Τσινεκίδης, Καταρόπουλος. Πέρασε ο Τσινεκίδης. Τσινεκίδης θα πλασάρει. Τσινεκίδης με τα αριστερό. Δεύτερη φορά. Μια με το δεξί, μια με τα αριστερό. Η μπάλα. Και τώρα λήξη του αγώνα εδώ στην Τριαδρία. Η ΕΚ Δέλτα Δόξα Ασύρου για το θεσμό του κυπέλου 4-0. Με βέβαια στα ΙΕΚ να είναι πολύ καλύτερα. Η Δόξα Ασύρου σαν να μην μπήκε στο γήπεδο. Σήμερα δεν είχε καλημέρα, δεν σε καλημέρα όλοι οι παίκτες της σχεδόν. Και έτσι αυτό το 4-0 ήταν φυσιολογικό. Αυτά λοιπόν από εμάς. Περνάει στην επόμενη φάση η ομάδα των ΙΕΚ για να δούμε ποια ομάδα συναντήσει στην κλήρωση. Αυτά λοιπόν από εμάς. Να είστε καλά.